Καλησπέρα, άλλο ένα επεισόδιο μαζί εδώ. Σήμερα θα κάνω μια συνταγή που έχω επιλέξει μια χοιρινή τηγανιά. Έχω επιλέξει ένα κρέας πάρα πολύ μαλακό, είναι η σπάλα και νόστιμο γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ανάβω το μάτι μου. Μέχρι να ζεσταθεί θα κόψω το κρέας μου σε πολύ μικρά κομμάτια. Ο λόγος που θα το κόψω σε πολύ μικρά κομμάτια είναι για να βράσει και πιο γρήγορα στη συνέχεια και για να μην με παιδέψει. Είναι πάρα πολύ μαλακό, όπως σας είπα και πριν. Το κρέας που έχω επιλέξει είναι η σπάλα. Το τονίζω ξανά. Είναι σημαντικό σε κάθε συνταγή να έχουμε και τα κατάλληλα υλικά, έτσι όπως και το κρέας. Το έχω κόψει σε πολύ μικρά κομμάτια. Θα προσθέσω ελαιόλαδο. Ωραία, ήδη έχει πάρει το τηγάνι μου στη διαδικασία που έχω κόψει το κρέας μου, έχει ζεσταθεί. Βάζω το κρέας μου. Στην αρχή δεν θα ρίξω μέσα αλάτι, γιατί συγκεκριμένα στην αρχή το αλάτι φύγει το κρέας, από όσο γνωρίζουμε. Νομίζω περισσότεροι το ξέρετε αυτό. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά και θα βάλω λίγο πιπεράκι φρέσκο, δεν μας πειράζει καθόλου στην αρχή. Θα χρειαστεί μάλλον λίγο ακόμα λάδι ή θα σουτάρω και άλλα υλικά μέσα. Να μόνο λίγο τη φωτιά μου. Ωραία. Έχω το λεμονάκι με τις πιπεριές μου. Το κρεμμύδι το ξερό που έχω επιλέξει. Ας το κόψω και αυτό να είναι έτοιμο. Θωρακίζω πάρα πολύ καλά στην αρχή το κρέας μου. Είναι πολύ σημαντικό από όλες τις μεριές να πάρει χρώμα. Τέλεια. Κόψω και το κρεμμύδι μου. Έτσι σε ροδέλες. Ήδη το κρέας μου άρχισε να μυρίζει πάρα πολύ. Ωραία. Είναι μια συνταγή και αυτή πάρα πολύ εύκολη πιστεύω και νόστιμη. Σίγουρα νομίζω πως λίγοι είναι αυτοί που δεν προτιμάνε το χοιρινό έτσι να το φάνε. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Θα ρίξω το κρεμμυδάκι μου, το ξερό, το κρεμμύδι, οι γενικές γραμμές, το λατρεύω. Το βάζω σχεδόν σε όλα μου τα φαγητά. Δίνει πάρα πολύ γεύση και άρωμα. Με το χοιρινό ταιριάζει εξίσου φοβερά. Έχω τραχύσει το κρέας μου, έχω βάλει μέσα το κρεμμύδι. Από ό,τι είδα το έχω κόψει σε ροδέλες, όπως είπα και πριν, δεν χρειάζεται να είναι ψιλοκομμένο. Είναι τηγανιά. Νομίζω πως γίνει και μία άλλη νοστιμιά με είναι έτσι κομμένα. Σουτάρω πολύ καλά. Βλέπω πάντα αν χρειάζεται ελαιόλαδο. Έτσι στην αρχή είναι προαιρετικά το ελαιόλαδο που βάζουμε. Συνέχεια, επειδή σουτάρουμε και άλλα υλικά μπορεί να χρειαστεί, προσθέτουμε. Έτσι. Πάντα όμως μετρημένα, δεν ρίχνουμε πάρα πολύ, βλέπουμε πως πάει, σε αντικολλητικό τηγάνι πάντα. Ωραία. Τώρα θα ρίξω λίγο αλατάκι. Ο λόγος που θα το κάνω είναι για να βοηθήσω το κρεμμύδι μου να μαλακώσει. Πάτα το κρεμμύδι. Όταν το βάζουμε στην
κατσαρόλα με οποιοδήποτε φαγητό, όταν το ρίχνουμε λίγο αλάτι, η διαδικασία αυτή που γίνεται μετά είναι μαλακώνει πιο γρήγορα. Έτσι. Θα το παρατηρήσετε και εσείς στο σπίτι σας που θα μαγειρέψετε, αν μαγειρέψετε τη συνταγή αυτή. Το κρεμμυδάκι μου εδώ σιγά σιγά αρχίζει και καραμελώνει. Ας κοπεί τις πιπεριές μου να είμαι έτοιμος για μετά. Έχω διαλέξει πράσινη και κόκκινη πιπεριά. Η κόκκινη πιπεριά είναι γενικά γλυκιά, η πιπεριά όχι τόσο, η πράσινη πιπεριά όχι τόσο, οπότε αυτό κάνει μια έτσι στη γεύση μια ωραία. Έχει μια ωραία αίσθηση, δηλαδή θα φας λίγο την κόκκινη πιπεριά, θα γλυκίσει, μετά θα φας την πράσινη, είναι λίγο διαφορετική στη γεύση. Αυτός ήταν και ο λόγος και φυσικά όχι μόνο για τη γεύση και για το χρώμα που επέλεξα. Θα ρίξω λίγο ακόμα λαδάκι και θα ρίξω μέσα τις πιπεριές μου. Τέλεια. Σοτάρω πάρα πολύ καλά. Ήδη έχει πάρει αρώματα πολλά. Χαμηλώνω λίγο. Και θα ρίξω μέσα λίγο ρίγανη, φρέσια ρίγανη. Πάρα πολύ νόστιμη. Και γενικότερα με το χοιρινό και στην τηγανιά, νομίζω πως τηγανιά και χοιρινή χωρίς ρίγανη δύσκολα να συναντήσουμε. Είμαι και λίγο πιο παραδοσιακός εγώ. Ωραία, έχω βάλει τη ρίγανή μου. Τώρα συνέχεια, θα περιμένω λίγο ακόμα να μαλακώσω τα υλικά μου και στη συνέχεια θα ρίξω μέσα λίγο από το λεμόνι και το κρασί μου. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Ωραία. Η πιπεριά μου δεν θέλουμε να μαλακώσει τελείως, έτσι, να είναι και λίγο crunchy όπως λέμε. Δεν είναι κακό. Νομίζω πως κρατάει περισσότερο τη γεύση της. Αν δεν μαλακώσει τελείως, στο στόμα μας είναι, μπορεί να είναι λίγο έτσι τραγανή, αλλά κρατάει όλη τη γεύση της. Βγάζει όλα τα αρώματα, νομίζω πως είναι καλό να είναι και λίγο έτσι crunchy. Ωραία. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Έχει γυαλίσει και το κρεμμύδι μου, η πιπεριά έχει πάρει λίγο χρωματάκι. Θα δυναμώσω λίγο το μάτι μου και ήρθε η ώρα για να ρίξω μέσα το λεμόνι. Πάρα πολύ ωραία. Λεμονάκι. Θα δώσει εξίσου πάρα πολύ γεύση. Επίσης το λεμόνι το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά σε πολλές συνταγές μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και συνέχεια θα ρίξω μέσα το λευκό κρασί μου. Κατά βάση έχω επιλέξει λευκό κρασί. Είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή μαζί με το λεμόνι έχω πάρει και αυτά τα αρώματα, έτσι. Το κόκκινο δεν θα βοηθούσε τόσο στη συγκεκριμένη συνταγή. Δεν το υποτιμάω, αλλά πάντα προσπαθούμε να είμαστε πιο κοντά γευστικά με το τι θα συνδυάσουμε με τα υλικά μας στο φαγητό που μαγειρεύουμε. Τέλεια. Ανακατεύω ελαφρώς. Εδώ ήδη χωρίς να έχω βάλει κάτι άλλο αρχίζει και δένει η σάλτσα μου. Μόνο με λεμόνι και κρασί. Τέλεια. Θα προσθέσω λίγο πιπεράκι, λίγο αλατάκι, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Λίγο αλατάκι και λίγο πιπέρι ακόμα. Τέλεια. Το αλάτι πάντα προσεκτικά, έτσι, αν μπει δεν βγαίνει μετά, το έχουμε ξαναπεί, προσέχουμε. Τέλεια. Τώρα θα ρίξω λίγο νεράκι μέσα. Σούπερ. Το νεράκι που θα ρίξω μέσα, θέλω να δώσετε μια βαρύτητα σε αυτό που θα πω.
Αφού έχω βάλει όλα τα υλικά μου, τα έχω θωρακίσει. Βλέπετε, έχω ρίξει τη ριγανούλα μου, το αλάτι, το πέρι μου. Στο τέλος, αφού θα ρίξω μέσα το νεράκι μου, βλέπω στη συνέχεια του βρασμού. Αν θέλει λίγο ακόμα, βλέπω το κρέας μου αν είναι μαλακό. Αν δεν είναι, προσθέτουμε λίγο ακόμα νερό. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω συγκεκριμένα, έτσι, γιατί ίσως πάρετε ένα κρέας το οποίο δεν είναι τόσο μαλακό. Να θέλει λίγο περισσότερο νερό. Να πάρετε ένα κρέας το οποίο είναι λίγο πιο μαλακό, να θέλει λιγότερο. Να μου πείτε τώρα, ρε Παναγιώτη, δεν μας έδωσες πόσο ρίχνεις μέσα νερό, έτσι. Αυτό είναι με το μάτι, αυτό θέλω να σας πω. Βάζετε μία ποσότητα στην αρχή στο τηγάνι σας, βλέπετε το πώς θα πάει το κρεατάκι σας, γιατί τα άλλα υλικά είναι ήδη μαλακωμένα, έτσι, έχουν μαλακώσει. Βλέπετε πώς θα πάει το κρεατάκι, δοκιμάζετε λίγο, αν θέλει λίγο βάζετε λίγο νεράκι περισσότερο. Πάντα όμως με μέτρο, έτσι, για να μην φτάσουμε σε σημείο να έχουμε πάρα πολλά υγρά και δεν μπορούμε μετά να τα αφαιρέσουμε. Τώρα, νομίζω πως περίπου στα 7 λεπτά θα είμαι έτοιμος, θα έχει πάρει όλα τα υγρά του, θα έχει μαλακώσει το κρέας μου και νομίζω πως θα είμαστε έτοιμοι με την τηγανιά μας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, το κρεατάκι μας έχει έρθει εκεί που θέλουμε, έχει μαλακώσει, έχει δέσει κάτω η σαλτσούλα. Στο τελείωμα θα ρίξω μία κουταλιά του γλυκού βουτυράκι για να δέσει λίγο περισσότερο η σαλτσούλα μου και να δώσουμε και μία αγιαλάδα στο φαγητό μας και μετά είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Νομίζω τα υλικά που έχω επιλέξει για τη συγκεκριμένη τηγανιά ταιριάζουν απόλυτα. Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά μόνο από τα αρώματα αρχίζω και καταλαβαίνω ότι έχουν έρθει όλα μαζί, έχουν ταιριάξει και θα έχω ένα τέλειο αποτέλεσμα. Σούπερ, έχω εδώ το πιάτο μου, που είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα ρίξω λίγο πάπρικα. Και κλείνω το μάτι μου και είμαι έτοιμος για το σερβίρισμα. Σούπερ. Το κρεμμυδάκι έχει μαλακώσει, οι πιπεριές έχουν μαλακώσει. Η σάλτσα μου είναι όσο πρέπει δεμένη, ούτε πολύ ούτε λίγο, είναι ζουμερό το κρεατάκι μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το αποτέλεσμα. Η πιπεριά εκτός από γεύση έχει δώσει και το χρώμα της και μείνει λίγα ακόμα κρεατάκια στο τηγάνι μου και θα τα βάλω και αυτά όπως και τις πιπεριές μου. Ωραία. Θα ρίξω και λίγο σαλτσούλα από πάνω, αν και έχει αρκετή, αλλά επειδή μου αρέσει, θα ρίξω λίγο ακόμα. Βάλω από πάνω λίγο πάπρικα, λίγο ρίγανη. Το πιάτο μου είναι έτοιμο λοιπόν. Αυτή είναι η τηγανιά μας. Πιστεύω να σας ικανοποίησα με τη μαγειρική μου σήμερα εδώ πέρα. Εύχομαι και εσείς στο σπίτι σας να κάνετε το ίδιο αποτέλεσμα που έχω φτιάξει και εγώ σήμερα εδώ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, σας αγαπάω πολύ. Πόσα είμαι έτσι. Εδώ ας πούμε τις ενοχλίδες. Μπαμ. Δες. Και εδώ είναι αυτό. Τέλος. Κομμένα όλα. Ναι, έχουμε κομμωπεί εδώ. Γάντιες έδωσα, θα την κόψω μικρά κομμάτια. Για να. Δηλαδή, δεν ξέρω να. Θα μπει νερό μετά το κρασί και αυτά. Ναι. Θα πω ότι την κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Μπράβο. Για να μαλακώσει πιο γρήγορα. Και κάποια στιγμή κάτω σε ένα stop εκεί. Κάνει το stop μέχρι να βράσει και λέω είμαστε έτοιμοι, πάμε να σερβίρουμε.